Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον Νιεκινησιώτη, τον κύριο Παπά Γιάννη, ο οποίος διοργάνωσε αυτή την συνάντηση, την ευρεία συνάντηση, με ευρεία συμμετοχή, και μπόρεσε να φέρει, παρά τις κοινοβουλευτικές της υποχρεώσεις, τους τρεις βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το λεσβιακό λαό, το χιακό λαό και το σαμιώτικο λαό, να παραστούν εδώ και να παραμείνουν σε όλη τη διάρκεια του meeting εδώ πέρα που είχαμε. Ήταν η επιλογή των προσώπων που συμμετείχαν, ανήκε στο Υπουργείο, και ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη επιλογή. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω να λάβετε, είμαι σίγουρος ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη το τι συμπέρασμα είχαμε από εδώ σήμερα. Έβλεπα τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος κρατούσε έτσι επιμελώς σημειώσεις, και είμαι σίγουρος, και εσείς βέβαια το κάνατε, γεμίσατε ένα μπλοκ εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα τα λάβετε όλα σοβαρά υπόψη, και ευχαριστούμε γιατί που μας καλέσατε το Μάιο να έρθουμε, για να υπάρχουν νησιώτικες ή αιγαϊκές περιφέρειες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής και βελτίωση της πολιτικής. Εμείς θα είμαστε πρόθυμοι σε οτιδήποτε μας ζητήσετε να ανταποκριθούμε, και εσείς θα είστε πρόθυμος να κάνετε την θαλάσσια Εγνατία που θα συνδέσει το Αιγαίο και πιθανόν και τα Δωδεκάνησα με την Αλεξανδρούπολη, που ήταν και το σκοπός της συναντήσεώς μου προημερών στην Αλεξανδρούπολη, και είδατε ότι αντιμετωπίσατε με βήκο νους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τους συναδέλφους μου κοινοβουλευτικούς, που πραγματικά σήμερα ήρθαν εδώ, παρότι το πρόγραμμά τους ήταν γεμάτο, να κάνουμε τους περιφερειακούς διαλόγους και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του ΠΕΔ, τα στελέχη του Υπουργείου μας. Θέλω να πω πως από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρευρεθήκαν όλες οι διευθύνσεις, εξώ τη Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και όλες οι διευθύνσεις, στελέχη, τα οποία ενημερώσανε τα στελέχη της περιφέρειας και τους κοινοβουλευτικούς για το τι συμβαίνει σήμερα, το τι γίνεται στα νησιά, το τι έργα γίνονται, το τι έργα προχωράνε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε εμείς σαν Υπουργείο. Από εκεί πέρα όμως το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να γίνει μια καλύτερη συνεργασία, να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία του πρώτου βαθμού, του δευτέρου βαθμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την κυβέρνηση, αλλά και με την κοινοβουλευτική ομάδα και το κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί. Λειτουργούμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συζητήσαμε όλα τα θέματα που αφορούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δώσαμε ήδη σε πάρα πολλά από αυτά τα θέματα λύσεις. Ενημερώσαμε τα στελέχη για τα θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την καθημερινότητα. Και η υπόσχεσή μας είναι ότι είμαστε εδώ να στηρίξουμε πραγματικά τις θέσεις και τις λύσεις που ζητάνε οι νησιώτες μας για ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύω στους ανθρώπους που υπηρετούν τον πρώτο, δεύτερο βαθμό, αλλά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε κοντά τους, είμαστε δίπλα τους. Προχωράμε. Έχουμε την τιμή, ο ένας εκ των οποίων ήταν μέχρι τώρα υπουργός, ο Νότσο Μεταράκης, μεταναστευτικής πολιτικής και γνώσης πολλών ζητημάτων, και ο κ. Αθανασίου Μπάμπης, ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο οποίος μέχρι και προχθές έθεσε θέματα κέρια για τα νησιά του και ιδιαίτερα για τη Μυτιλήνη, για το Φράγμα, και ο κ. Σιφανάδης, ο καθηγητής, ο οποίος έχει συνεργασία μαζί μας, και καταφέραμε και να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη πραγματικά για τη χρηματοδότηση για τις σχολές ΑΕΝ στις Συνούσιες και στην Χίο, αλλά και για τη σχολή, για τη χρηματοδότηση που θα δώσει πρώτη φορά για τη σχολή σωστικών μέσων στις Συνούσιες, που θα λειτουργήσει μια χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει πραγματικά πώς η περιφέρεια αισθάνεται και στηρίζει τα θέματα που αφορούν τα νησιά μας και ιδιαίτερα την ανάπτυξη που πρέπει να δημιουργηθεί σε όλους αυτούς τους τόπους. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι μετά από σχεδόν 5 ώρες συνεδρίαση βγάλαμε συμπεράσματα κοινά, υπήρχαν κοινές απόψεις και κοινές αγωνίες. Όλοι μας είδαμε πως είμαστε στην ίδια πλευρά, και όλοι μας είδαμε ότι αγωνιζόμαστε πραγματικά για ένα καλύτερο αύριο στα νησιά, τα οποία έχουν μπει σε ένα βηματισμό γρήγορο, καλύτερο, και συντονισμένα θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε ξανά τη λάμψη που έχουν τα νησιά ιστορικά, να είναι ξανά αυτή η λάμψη πραγματικά η ίδια φωτεινή και η ίδια γνωστή σε όλη την οικουμένη. Εγώ θα σας ευχαριστήσω όλους που συμμετείχατε στη σύσκεψη. Ειλικρινά, έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το Μάιο. Ήδη για τα θέματα των λιμενικών υποδομών έχουμε συνάντηση με το στέλεχος της περιφέρειας, τον καπετάνιο, τον κύριο Αρβανίτη, στην Αθήνα, μαζί και με τον πρώτο του λιμενικού ταμείου και τις υπηρεσίες μας, να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν
τις λιμενικές υποδομές και σε ποιες από αυτές εμείς θα εντάξουμε σε προγράμματά μας για να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Και να πω το ευχάριστο νέο ότι το οποίο έδεσε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ενημέρωσε και ο κύριος Μηταράκης, ότι για το θέμα της πύλης Σέγγεν και ιδιαίτερα για τη βίζα την καινούρια, από 30 Μαρτίου και μετά, ήδη σε 3 νησιά του Βορείου Συγκροτήματος της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, στην Ισάμου, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, θα λειτουργούν στα λιμάνια 12 θέσεις, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν γρήγορα και άμεσα να υποδέχονται τον κόσμο που θα έρχεται από την γείτονα χώρα, που υπάρχει ενδιαφέρον τεράστιο για επισκεψιμότητα. Γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργός προχώρησε αυτή την βίζα των 7 ημερών, την άμεση, η οποία θα βγαίνει από τα σημεία υποδοχής. Θα υπάρχουν 12 θέσεις στο λιμάνι της Μυτιλίνης, 12 θέσεις στο λιμάνι της Χίου και από 8 θέσεις στα 2 λιμάνια της Άμμου, σε πρώτη φάση, για να μπορέσουμε άμεσα και γρήγορα να λειτουργήσουμε την λύση της ταχύτητας, έτσι ώστε πιο γρήγορα να μπορεί ο κόσμος να εισέρχεται στο νησί που θέλει να επισκεφθεί. Να πω ότι το Σάββατο μας πέρασαν εδώ οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Προπό του Προστασίας Πολίτη, ο κ. Λογοθέτης ο Μάνος, και από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας ο κ. Κυριαζόπουλος, ο Γραμματέας Λιμένων, για να δουν τα θέματα. Ήταν εδώ και στη Μυτιλίνη, πήγαν και στη Χίο και Σάμμο, να δουν τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές. Ο εξοπλισμός ήδη υπάρχει. Ανανεώνουμε και τις δυναμώνουμε πάρα πολύ και το δίκτυο για να μπορέσει να λειτουργεί πιο γρήγορα και άμεσα. Και θα ενισχυθεί με συνεννόηση που έκαναν οι τρεις βουλευτές και ο Περιφερειάρχης και με τον Υπουργό, τον κ. Χουσκοίδη. Θα ενισχυθούν και με περισσότερη δύναμη εδώ και το αστυνομικό τμήμα και στο λιμάνι για τις υποδοχές, με δόκιμους, όπως και το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να γίνονται πιο γρήγορα οι υπηρεσίες, να μπορέσουμε να λύνουμε έτσι τα προβλήματα πιο άμεσα. Είναι κατανοητό ότι επειδή περιμένουμε και τα μηνύματα είναι θετικά, ότι περιμένουμε χιλιάδες επισκέπτες, αντιλαμβάνεστε ότι στην αρχή θα υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να στρώσει όλο αυτό, να μπει το νερό στο αυλάκι, που λέμε έτσι απλά, αλλά έχουμε τη διάθεση όλοι, και από την πλευρά μας του Υπουργείου Ναυτιλίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονομικών, να δώσει λύσεις σε αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε άμεσα. Έτσι, εν ολίγη, σε αυτά τα θέματα, εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες για την υπέροχη συνάντηση που είχαμε σήμερα. Βγήκανε πολύ σημαντικά θέματα, συζητήσαμε πολύ σημαντικά ζητήματα και είδαμε ότι έχουμε δει όλοι ότι υπάρχουν κοινές, ή μάλλον οι λύσεις που δίνουμε όλοι είναι κοινές, και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι, ο υπουργός κ. Μηταράκης, ο πρόεδρος κ. Αθανασίου, ο καθηγητής κ. Σαββανάδης, μια κουβέντα. Ο καθηγητής, αν θέλουν. Λόγο, για να συμπληρώσω κάτι, συνεκράτησα από τη σύσκεψη ότι το 31 Μαρτίου θα είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, Λέβαια. Και από στελεχειακό δυναμικό και από μέσα για την υποδοχή της, γιατί ποντάρουμε πολλά σε αυτό το θέμα. Και επίσης συγκράτησα ότι θα επαναφερθεί εν πλήρη δυνάμει η πολιτική μεταναστευτική που ίσχυε μέχρι πριν από λίγο και είχε διαδηγήσει στα νησιά μας να έχει μόνο 1.500 μετανάστες και ενώ τώρα έχουμε 7.000. Για το μεταφορικό σιοδύναμο έγινε μια ενημέρωση πριν. Το μεταφορικό σιοδύναμο έχουμε μπει στη διαδικασία, πληρώσαμε τον Ιανουάριο του 23. Προχωράμε πληρωμές για τα καύσιμα στους επιβάτες για όλο το 23, στο επόμενο διάστημα, και θα συνεχίσουν οι πληρωμές. Έχουμε σκοπό και στόχο να τις συντακτοποιήσουμε για να τις ομαλοποιήσουμε σε ένα χρονικό διάστημα της επόμενης διετίας. Επίσης, να πω για τις επιχειρήσεις, δυστυχώς τα στοιχεία μας δώσανε κάποιες καταγγελίες που υπήρξαν στην ΑΕΔΕ και επίσης στην εισαγγελία της ΣΥΡΟΥ. Μας αναγκάσανε το Υπουργείο Οικονομικών να μας δώσει εντολή εμάς να μπούμε σε ελέγχους αυστηρούς. Οπότε, ήδη από αύριο, ως επιχειρήσεις, από την τρίτη επιχειρήση, θα πάει από το ΕΦΑΠΕ ένα ενημερωτικό που θα ζητάει όλα τα πλήρη στοιχεία όλων των εταιριών για τις καταθέσεις που κάνανε το 22. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, επειδή μιλάμε για διαχείριση δημοσίου χρήματος και πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και προσεκτικοί, γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπαίνουμε σε ελέγχους για το 22. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τις επιχειρήσεις υπάρχει καθυστέρηση, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί και δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Υπήρχε μια καταγγελία στην εισαγγελία της ΣΥΡΟΥ από την Συνεταιριστική Μονάδα της Τίνου, το 120 μέλη, και υπήρχε και μια καταγγελία από την ΑΕΔΕ για διάφορα γραφεία τα οποία λειτουργούσαν όχι όπως έπρεπε να λειτουργούν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό μας καθυστερεί στις πληρωμές και μένουν πίσω επιχειρήσεις. Γι' αυτό προχωράμε στις πληρωμές στους επιβάτες, προχωράμε στις πληρωμές στα καύσιμα των επιβατών και των επιχειρήσεων για το 23, που θα τα ολοκληρώσουμε αυτά. Από εκεί πέρα,
θα ξεκινήσουν και για το 23 καταθέσεις για τις επιχειρήσεις, μόλις τελειώσουν οι καταθέσεις για τους ελέγχους, το 21 δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Θα βγει και εκεί ενημέρωση για τις επιχειρήσεις για το 23 και προχωράμε. Η διάθεση είναι ότι ο μεταφορικός σιδήρωμος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νησιώτες μας. Γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούμε, υπάρχει, το στηρίζουμε. Είμαι νησιώτης, γνωρίζω τις ανάγκες και παράλληλα οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το Οικονομικό Επιμελητήριο και με ερευνητικά κέντρα, προχωράμε στη δημιουργία και νέων προϊόντων, νέων εργαλείων, τόσο και για τους επιβάτες, για τους κατοίκους των νησιών, ιδιαίτερα ξεκινώντας από τα μικρότερα νησιά, όσο και εργαλεία που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα στα νησιά μας, που το έχουμε τόσο ανάγκη να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για τους νέους που θέλουν να επενδύσουν και να επιχειρήσουν στα νησιά μας. Τώρα για τις γραμμές. Ο διαγωνισμός, ξέρετε, δυστυχώς καθυστέρησε λόγω των διαδικασιών και των εντάσεων και των ενστάσεων που υπήρχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι όντως πραγματικό αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχουν πλοία. Πρέπει να υπάρχουν πλοία και ενδιαφέρον από τις εταιρείες για να μπουν στις γραμμές. Εμείς θέλουμε και στηρίζουμε. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφορες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη μετάβαση. Και γι' αυτό υπάρχει μια γωνία τεράστια από το Υπουργείο μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εργαλεία στην Ευρώπη να στηρίξουμε την ανανέωση του σόλου μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον μέχρι το 30, το οποίο είναι λίγο, θα έλεγα, με ερωτηματικό στην δημιουργία και στην εμφάνιση νέων πλοίων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Εμείς θέλουμε νέα σύγχρονα πλοία, είναι δεδομένο αυτό και διαφυσβήτητο. Οδηγούμε τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες σε αυτό, γι' αυτό και η Blue Star ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προχωρήσει με την Onyx το χτίσιμο καινούριων πλοίων 100 μέτρων σύγχρονων και πράσινων. Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς το στηρίζουμε και θέλουμε να το στηρίξουμε. Και να μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνησή μας βοήθησε να δημιουργηθούν και να ξαναλειτουργήσουν πάλι τα 3 ναυπηγεία στην Ελλάδα για να χτίσουμε νέα και σύγχρονα πλοία για να ενισχύσουμε τον ακτοπλοϊκό στόλο μας αλλά και όλο το στόλο, όλη την ναυτιλία μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Οι φάκελοι ανοίξαν, ο διαγωνισμός ξεκίνησε 29 Φεβρουαρίου. Πιστεύω ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων και των αιτήσεων και θα γνωρίζουμε τα πλοία τα οποία θα μπουν στις γραμμές. Εμείς επίσημα δεν μπορούμε να πούμε κάτι για ποιο πλοία θα είναι, γιατί είναι μια διαδικασία την οποία ούτε εμείς δεν την παρακολουθούμε, γιατί δεν πρέπει. Υπάρχουν οι επιτροπές που ελέγχουν τις διαδικασίες και θα μας ενημερώσουν γύρω στις 20 Μαρτίου. Από και πέρα, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές που δεν κατέβηκαν καν πλοία, το είπα και πριν, στην αγωνία του Περιφερειάρχη και των συναδέλφων όλων για την γραμμή που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά πιστέψτε με, για εμάς οι γραμμές αυτές είναι γραμμές επένδυσης, είναι γραμμές ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να τις λέμε άγονες γραμμές, θέλουμε να τις λέμε γραμμές δημιουργίας, ζωής, ανάπτυξης και επένδυσης. Αυτή είναι η λογική μας, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Φανταστείτε όμως ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν 4-5 γραμμές από την ενημέρωση ο διευθυντής που είναι εδώ κοντά μας, ο κ. Παταζόπουλος, όπου δεν κατέβηκε καμία εταιρεία. Άρα αντιλαμβάνεις λοιπόν ότι τι αγωνία έχουμε, γιατί θα υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή πλοία. Μάλλον δεν κατεβήκαν πλοία στο διαγωνισμό. Είναι νησιά μικρά, δεν είναι στο Βόρειο Αιγαίο κάποια από αυτά έτσι, για να φύγει η αγωνία από εσάς. Είναι, από ό,τι γνωρίζω, στο Νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και. Εκεί. Και στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει, για να μην υπάρχει στο Βόρειο Αιγαίο, συγγνώμη. Είναι ο Άγιος Στράτης. Δεν θα μείνει κανένα νησί, απλά υπάρχει η γραμμή η οποία δεν κατέβει κάποιο πλοίο. Και θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε κάποια απευθείας ανάθεση μόλις μπορούμε να βρούμε κάποιο πλοίο να το βάλουμε στη γραμμή αυτή. Πάντως, αν μπορώ να συμπληρώσω, η εταιρεία Δωδεκάνησος ήδη έχει έρθει εδώ με 5 στελέχη και εξεδήλωσε ενδιαφέρον για να δρομολογήσει στη γραμμή Αιγαίο Αλεξανδρούπολη. Δωδεκάνησος. Θα λειτουργήσει από τον χρόνο. Τι είπατε? Θα λειτουργήσει φέτος. Ελπίζω. Θα και πιέζω. Είναι δύσκολο φέτος. Πρέπει να τελειώσει αυτό που λέει ο κ. Περιφερειάρχης και υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά του και σωστά υπάρχει πίεση και έτσι πρέπει να είναι. Είναι ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των γραμμών, να δούμε τι μπορούμε μέσα στη χρονιά, να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, αν υπάρχουν και τα πλοία και αν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Αυτό είναι το στοιχείο και θέλω να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Ότι οι άγονες γραμμές, οι γραμμές που επιδοτούνται μέχρι το 2017-2018 ήταν κοντά σε 70 εκατομμύρια και φέτος κλείσαμε σχεδόν σε 154,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς επενδύουμε σε αυτό και πιστεύουμε σε αυτό.
δημιουργούμε γραμμές, ενισχύουμε τα νησιά, προσπαθούμε να έχουμε καλύτερα πλοία. Ο κ. Περιφερειάρχης που λέει για το 12 Seaways είναι μια εταιρεία η οποία έχει 2 καταμαράν και ένα πλοίο το πολύ καλό του Παναγιάς Καντενή. Σε εμάς σε δραστηριοποιείται. Και ήδη το έχουμε συνδέσει τη Σάμμο με τη Δωδεκάνησο, μέσω τη Σάμμο με Κεκαρία και Φούρνους. Ναι, το δρομολόγιο που ξεκινήσαμε τώρα νωρίς, φέτος πρώτη φορά τα ξεκινήσαμε τόσο νωρίς από το αρχές Μαρτίου και θα τα φτάσουμε μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Γιατί για μας η διασύνδεση είναι σημαντική, όχι μόνο με την Υπουργική Ελλάδα και το κέντρο, αλλά και η διασύνδεση μεταξύ διαπεριφερειακή και περιφερειακή και διαπεριφερειακή. Ήδη μπορεί να σας το πει και ο Διευθυντής, ο κ. Παλαζόπουλος, που είναι εδώ παρόν, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό για τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν σταματήσαμε, επειδή καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία και χρονικά και λόγω των εκλογών που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, αλλά και λόγω των χρημάτων που δεν υπήρχαν και έπρεπε να βρεθούν και μετά μπήκανε και θέματα νομικής φύσης και ενστάσεις μεταξύ των εταιριών και γι' αυτό το λόγο καθυστερήσαμε. Εμείς ήδη από τώρα ετοιμάζουμε και σχεδιάζουμε τον επόμενο διαγωνισμό του 25, βλέποντας ήδη το τι υπάρχει, βελτιώνοντας κάποιες γραμμές και δημιουργώντας κάποιες καινούργιες. Πάντα, να ξέρετε, όταν θέλουμε να δημιουργηθεί μια γραμμή, πάντα υπάρχει επικοινωνία με τις εταιρείες για το ενδιαφέρον των εταιριών. Μπορεί να γίνει μια γραμμή, να έρθει πλοίο, όπως είδε πλοίο τώρα και μας ζήτησε να συνδέσει το καλοκαίρι το Μαντούδι με τα νησιά τη Σκόπελος Κιάθο και Αλόνσο. Λέω ένα παράδειγμα, ήρθε μόνη της εταιρεία και δήλωσε ενδιαφέρον να καταθέσει αυτή τη γραμμή. Έτσι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον μόλις δηλωθεί αυτή η γραμμή αυτή, από κάποια ίσως να ξεκινήσει. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δούμε ότι εμείς ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από εμάς, μπορεί να υπάρχει ένα ποσό να επιδοτηθεί αυτή η γραμμή για να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτή η γραμμή να ανταπεξέλθει και να συρριχθεί. Και η Λεβάντε με ψάχνει. Τα στελέχη θα είναι από το προστασία του πολίτη, δεν είναι δικά μας του λιμενικού. Εμείς σαν λιμενικό, σαν Υπουργείο Ναυτιλίας και Ισότητας Πολιτικής, είμαστε υπεύθυνοι για την τάξη στο λιμάνι. Εμείς αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε και αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση, θα έλεγα, στην όλη διαδικασία. Από εκεί πέρα όμως, τα στελέχη που ήρθαν και θα έρθουν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι δεδομένο, θα είναι γνώση της διαδικασίας και θα είναι εκπαιδευμένοι και θα είναι εδώ μόνιμα. Δεν θα έρθουν απλά για τώρα, για ένα μήνα να λειτουργήσουν. Γι' αυτό είναι οι 12 θέσεις εργασίας που θα γίνονται οι έλεγχοι διαβατηριακοί και έλεγχοι της βίζας. Θα υπάρχουν 12 εδώ, σε πρώτη φάση 12 στοιχείο και από 8 στα 2, 8 και 8 στα 2 λιμάνια Τσάμου. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω κινητικότητας και επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε μετά στη δεύτερη φάση, θα γίνει και στη Ρόδο και στην Κόνη τα 5 πρώτα λιμάνια και από εκεί και πέρα σε δεύτερη φάση θα ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα 5 νησιά και τα υπόλοιπα λιμάνια από τα 14 σύνολο που θα είναι σε κρεμότητα. Αυτή είναι η όλη προσπάθεια. Αυτό έγινε, όπως ξέρετε, με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από τους νησιώτες μας και από τα επιμελητήρια μας και από τους κοινοβουλευτικούς που ενημερώναν την κυβέρνηση, αλλά και από την γείτονα χώρα, να έρθουν εδώ σαν επισκέπτες οι γειτονές μας. Και αυτό το ενεργοποίησαμε και δημιουργήσαμε αυτή τη βίζα 7 ημερών, η οποία και σε κόστος είναι μικρότερο από αυτό το οποίο δίνουν στην κανονική βίζα που παίρνουν και η διαδικασία είναι καλύτερη γιατί θα βγαίνει εδώ. Δεν θα χρειάζεται ραντεβού με τα προξενία και την πρεσβεία στην γείτονα χώρα που αυτό δυσκολεύει πολύ τον κόσμο στην όλη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο περιόρισε τις αφήξεις επισκεπτών στα νησιά μας. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και στις σχέσεις και στην ενδυνάμωση της φιλίας των δύο λαών που πάντα βέβαια τα νησιά σας αυτό ήταν από τους πρωτοστάτες. Ανήκουν, είναι το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι καινούριες, δεν δημιουργούμε θέσεις καινούργιες που θα γίνει διαγωνισμός. Θα έρθουν στελέχη, υπάρχουν. Είναι θέσεις οι οποίες δημιουργούνται. Ναι, είναι αστυνομικοί οι οποίοι θα εργάζονται κανονικά να υποδέχονται. Όπως το αεροδρόμιο. Δεν είναι. Υπάρχουν 12 γραμμές. Απλά είναι 12, όταν λέω 12 θέσεις εργασίας, είναι 12 γραμμές που θα υπάρχουν με τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα για να γίνεται αυτοποίηση ο έλεγχος διαβατηρίου και παράλληλα γίνεται και τα δακτυλικά αποτυπώματα βάσει νέων και νέων συνδικών τη ΣΕΓΕ 3. Είναι 12 γραμμές ταυτόχρονα. Άρα τα άτομα θα είναι περισσότερα. Θα είναι περισσότερα γιατί δεν θα λειτουργούν 8 ώρες, θα λειτουργούν περισσότερες ώρες. Γιατί αν κάθε ένας, κοιτάξτε, υπολογίζει ότι χρονικά είναι 6 με 8, όχι, είναι 6 με 8 λεπτά. Χρονικά αν είναι έτοιμα, τυπωμένη η αίτησή τους και την έχουν έτοιμη, θα γίνεται πρώτα ο διαφορετικός έλεγχος μαζί με το έγγραφο και μετά γίνεται η ταυτοποίησή τους με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτά είναι περίπου χρονικά από ό,τι μας έχουν πει 6 με 8 λεπτά. Επειδή ελέγχθη, τώρα οι κύριοι, επειδή ελέγχθη για πλοία, ότι μπορεί να μεταφέρουν μέχρι και 1.000 επιβάτες. Αλλά στους 1.000 επιβάτες δεν είναι όλοι χρήζουν βίζας.
Κάποιοι έχουν, κάποιοι είναι Ευρωπαίοι, κάποιοι είναι άλλα πράγματα. Και από ό,τι μου λέει ο κύριος Υπουργός και ο Πρόεδρος, είδαν τους χρόνους του παρελθόντος πώς είναι και το έβγαλαν τις 12 θέσεις και τις 8 θέσεις. Ήταν την κίνηση, ποια ήταν, με μια αυξητική τάση. Προσευξημένος. Ναι, προσευξημένος. Και βλέποντας και κάνοντας. Μπορεί να βελτιώσουμε. Πράγματι, όπως είπαν ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν μια εξαιρετική σημασία σύσκεψη και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Τέθηκαν όλα τα θέματα. Ξέρετε, όλα τα νησιά μας έχουν την ιδιαιτερότητα ότι κάθε κοινωνία έχει τα δικά της προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργού να κάνει αυτή τη σύσκεψη μεταξύ της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού και του Υπουργείου για να μπορέσουν αυτά όλα να μπουν σε ένα πλαίσιο. Άκουσα κάτι στην αρχή και νομίζω πρέπει να το λάβετε υπόψη. Μιλήσανε και ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Υπουργός για λεωφόρο, θαλάσσια λεωφόρο του Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου που θα πάει μέχρι κάτω, την Εγνατία του Αιγαίου. Κρατήστε το αυτό, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα όνειρο αν το θέλετε. Δεν θα μιλάμε μόνο για οδικά δίχτυα στη Στερεά Ελλάδα, θα μιλάμε και για μια σταθερά σύνδεση το νησιό μας με μια λεωφόρο θαλάσσια εδώ στα σύνορα του Αιγαίου μας. Θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αυτή την πρωτοβουλία. Να γίνει αυτή η εμπεριστατωμένη συζήτηση για θέματα που απασχολούν το Βόρειο Αιγαίο. Δύο σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου, όπως παρουσιάστηκε πάρα πολύ αναλυτικά από τον αρμόδιο υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα. Και δεύτερον, ότι υπάρχει διάθεση συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των Δήμων. Και η συνεργασία είναι απαραίτητη για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ευημερία των νησιωτών. Συζητήσαμε διάφορα θέματα για την τουριστική ανάπτυξη, όπως το θέμα της κατάργησης θεώρησης πολιτών Τουρκίας που θα εφαρμοστεί από τις 30 Μαρτίου. Συζητήσαμε την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στα θέματα ίδρυψης, στο χωροταξικό, στην εκμετάλλευση του γεγονότος ότι τα νησιά μας έχουν μειωμένο ΦΠΑ. Συζητήσαμε θέματα υποδομών και ιδιαίτερα για τυχείο είναι πολύ σημαντικό το νέο τελωνείο, η νέα πύλη Σέγγεν που θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο λιμένα της Χίου. Συζητήσαμε την ανάγκη ενίσχυσης της ναυτικής εκπαίδευσης, το να επιτρέψουμε τα νέα τα παιδιά να έρθουν στο ναυτικό επάγγελμα που είναι πολύ προσοδοφόρο. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι αυτή η σύσκεψη, αν την κάναμε πριν 3 χρόνια, θα συζητάγαμε μόνο για το μεταναστευτικό. Σήμερα το συζητήσαμε στο τέλος και για ένα λεπτό. Και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη πρόοδο που έγινε στη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Γιάννη τον Παπά το γνωρίζω από πολλά χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει υφυπουργός στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ήμουν σίγουρος ότι θα έχουμε μία πρόοδο και ότι γιατί ξέρω πόσο έχει αγαπάει τα νησιά και ειδικά τους νησιώτες. Λοιπόν, σήμερα η συνάντηση αυτή είχε σκοπό με την πρωτοβουλία του Γιάννη του Παπά, τον οποίο και ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τον οικοδεσπότη μας, τον Κώστα τον Μπουτζούρη. Πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή ο Γιάννης ο Παπάς πρώτα-πρώτα για να δούμε πού βρισκόμαστε από έργα τα οποία γίνονται στο Βόρειο Αιγαίο. Και το δεύτερο, να καταγράψουμε τι πρέπει να γίνει, ποια είναι η προοπτική των νησιών μας. Μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες, όχι μόνο των νησιών, από την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως για τη Σλέσβου, με την οποία έκανε και μία διάκριση. Δεν θα πω πολλά, σας μακάλυψαν όλοι οι συνομιλητές, ένα θα πω. Ότι ό,τι είπαμε δεν θα μείνει μία υπόσχεση επί χάρτου. Δεν είναι μία άσκηση επί χάρτου και θα περιμένετε τα αποτελέσματα πολύ σύντομα.